Σταρ και η αστυνομική μας συντάκτρια Κατερίνα Ρίστα εξασφάλισαν βίντεο ντοκουμέντο από την εν ψυχρό εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό την περασμένη Τετάρτη. Το υλικό κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη μέσα στον γκαράζ του σπιτιού του θύματος. Οι εκτελεστές σε ένα λεπτό εξετέλεσαν την αποστολή τους και αφαίρεσαν δύο ζωές. Όπως φαίνεται, είχαν σχεδιάσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έδρασαν ψυχρά και επαγγελματικά. Το οπτικό ντοκουμέντο θυμίζει αστυνομική ταινία. Το ασημένιο τζιπ των θυμάτων φτάνει στο σπίτι. Η γκαραζόπορτα ανοίγει με δυσκολία και ο συνοδηγός αναγκάζεται να κατέβει από το αμάξι και να την ανοίξει χειροκίνητα. Η κατάλληλη ευκαιρία για τους εκτελεστές που ίσως γνώριζαν ότι ο συνοδηγός θα ακολουθήσει αυτά τα βήματα. Πρώτα εμφανίζεται ο ένας. Πλησιάζει αστραπιαία τον άνδρα με τα αρχικά μη δέλτα που βρίσκεται όρθιος μέσα στον γκαράζ. Τον πυροβολεί δύο φορές. Αμέσως στρέφει το Καλάσνικοφ προς τον οδηγό που έχει μισάνοιχτο το παράθυρο της θωρακισμένης Mercedes. Ρίχνει δύο βολές και με την άκρη του ματιού του αντιλαμβάνεται ότι ο άνδρας που ήταν μέσα στον γκαράζ έχει συρθεί αιμόφυρτος προς την αποθήκη. Τον ακολουθεί για να τον τελειώσει. Τότε εμφανίζεται ο δεύτερος εκτελεστής, ο οποίος αναλαμβάνει τον οδηγό. Τον εκτελεί εν ψυχρό από απόσταση αναπνοής. Βάζει το όπλο μέσα από το παράθυρο, του ανοίγει την πόρτα. Ο Ροβίτα, παρά τα τραύματα, αντιστέκεται. Προσπαθεί να κλείσει την πόρτα του τζιπ και να φύγει από το σημείο. Τότε και οι δύο εκτελεστές του ανοίγουν ξανά την πόρτα και αρχίζουν να τον γαζώνουν. Μόλις το αυτοκίνητο του θύματος αρχίζει να κυλάει προς τα πίσω, καταλαβαίνουν ότι είναι νεκρός και εξαφανίζονται από το σημείο. Οι εκτελεστές είχαν ξεκάθαρη εντολή θανάτου. Δύο σφαίρες δέχεται ο Μιδέλτα, πέφτει αιμόφυρτος, σέρνεται μέχρι την αποθήκη. Ο δολοφόνος ρίχνει δύο βολές στον οδηγό και στη συνέχεια τον πυροβολεί κατά ρυπάς, με το Καλάσνικοφ να βρίσκεται μέσα από το παράθυρο. Δεν φεύγουν από το σημείο αν δεν βεβαιωθούν ότι είναι νεκροί και οι δύο. Ο ένας ελέγχει το θύμα στην αποθήκη και ο άλλος τον Ροβίτα, ο οποίος και αντιστέκεται, κλείνοντας την πόρτα. Τον τελειώνουν.